Σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων διαγωνίστηκαν στο πρώτο μάθημα κατεύθυνσης, το οποίο για τους υποψηφίους υγείας είναι η βιολογία. Τα θέματα κάλυπταν όλη την εξεταστέα ύλη. Συγκεκριμένα, στο θέμα Α, παραδοσιακά υπήρχαν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που σε γενικές γραμμές δεν έκρυβαν παγίδες. Στο θέμα Β υπήρχαν ερωτήσεις θεωρίας από διάφορα κεφάλαια. Στο θέμα Γ υπήρχαν δύο ασκήσεις που κάλυπταν δύο ανεξάρτητα κεφάλαια και μετά απαιτούσαν για τη λύση τους συνδυασμό σκέψης και έντονη παρατηρητικότητα. Στο θέμα Δ υπήρχε ένα αναμενόμενο μεν θέμα, εύκολο εκ πρώτης όψεως, το οποίο όμως απαιτούσε παρατηρητικότητα, ψυχραιμία, δεδομένου και του χρόνου εξέτασης. Συμπερασματικά, τα θέματα ήταν προσβάσιμα από τους υποψηφίους, αλλά και πάλι θα τονίσω τη σημασία της διαχείρισης χρόνου και άγχους και φυσικά την προσεκτική ανάγνωση των εκφωνήσεων. Οι απαντήσεις κρύβονται στις εκφωνήσεις, άρα προσέχουμε την εκφώνηση, σκεπτόμαστε ότι το γραπτό μας αντικαθιστά και δεν υποκαθιστά τη φυσική μας παρουσία. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και στα υπόλοιπα.